Και εξαλλού όταν σας έφεραν τις βεβαιώσεις από εδώ που τις είδατε, συμφωνήσατε κι εσείς ότι όντως τα χρήματα μου 2.900 και κάτι ψηλά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Το είπα κιόλας ότι ο άνθρωπος τα έδειξε. Δεν είναι κάτι το. Γιατί αμφιβάλλουν δηλαδή. Προφανώς γιατί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι αμείβονται με υπερβολικό ποσό. Στην Ελλάδα ακόμα. Αλλά αυτά κύριε Πασχάλη μου δεν τα παίρνουμε γιατί θέλουμε και τα παίρνουμε. Γιατί έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας στο κράτος και το κράτος αναλύει. Και άλλοι συνταξιούχοι, κύριε Γιαγκουλά, μην αδικείτε τώρα και τη συζήτηση και τον κόσμο. Δεν έκανε ο καθένας, κύριε Πασχάλη. Εντάξει, λοιπόν, και άλλοι έχουν κάνει δουλειά, έχουν προσφέρει, έχουν δώσει το τίμημά τους. Αλλά βλέπεις ότι μέσα σε μια νύχτα τα κάνουν. Εντάξει, εγώ 25 χρόνια δούλεψα, εργάστηκα. Δηλαδή, και άλλοι δούλεψαν, κύριε Γιαγκουλά, τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Αλλά κόβουν περισσότερο. Λίγα είναι, κύριε Πασχάρη μου, 25 χρόνια που δούλεψα. Για άλλους είναι. Λίγα είναι. Έχω δηλαδή το ότι υπηρέτησα τα μισά χρόνια στο εξωτερικό και έπαιρνα διπλό μισθό από εκεί και κάποια επιδόματα σε συνεργασία με την Εντάξει, αυτά δεν είναι το μοναδικό, φαντάζομαι. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό, κύριε Γιαγκούλα. Εντάξει, το ζητούμενο είναι ότι όπως είπε η κυρία Φεδραστής, να μην ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Το μέλημά μας αυτό δεν είναι. Για να φανούμε εμείς πρέπει να κάνει ο άλλος. Εγώ παρακαλώ να παίρνουν όλοι οι Έλληνες τόσα χρήματα. Να παίρνουν και αυτοί τόσα χρήματα. Πώς θα γίνει αυτό. Αυτό το θέμα θα λύσει η κυβέρνηση. Αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να αισθάνομαι ταπεινωμένος και ψυχολογικά πεσμένος διότι παίρνουν τόσα χρήματα που για μένα πάλι δεν είναι πολλά. Λίγα είναι αυτά που με δίνουν. Όντως λίγα είναι. Γιατί την άλλη κόψαν 8 ευρώ και έγινε χαμός. Και μου τα δώσανε με αναδρομική ισχύ πίσω. Γιατί κακώς μου τα κόψαν τα 8 ευρώ. Απαράδεκτο. Μάλιστα.